Ελληνική λαέ, ως ΚΚΕ απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που χρόνια τώρα συμμετέχετε σε αγώνες και διαμαρτυρίες, φωνάζετε το σύνθημα «Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων». Σας καλούμε να το φωνάξουμε πιο δυνατά και σήμερα, 6,5 ώρα, στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί όχι μόνο δεν έγιναν περιστέρια της ειρήνης, όπως τους παρουσιάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ματώνουν όλο και περισσότερους λαούς. Αλλά τι να πει κανείς, όταν οι ίδιοι ως συνασπισμός στους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας είχαν κρατήσει ίσες αποστάσεις από τη σφαγή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δίθεν εθνοκάθαρση του Μιλόσεβιτς. Τι να πει κανείς όταν πανηγύριζαν για την Αραβική Άνοιξη με τα τραγικά αποτελέσματα της υπεριαλιστικής επέμβασης για τους λαούς της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Τινησίας. Τι να πει κανείς όταν δεν έβγαλαν άχνα για τη χθεσινή ομή παρότριση παρέμβαση του διαβολικά καλού Τραμπ στη Βενεζουέλα για πραξικόπημα με το ίδιο επιχείρημα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που χρόνια τώρα φωνάζετε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ πολέμου συνδικάτο, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή μας, αντίθεσή σας στους επεμβάσεις, στους πολέμους, στην αλλαγή των συνόρων, στο αιματοκύλισμα των λαών, αλλά και στην ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση εκατομμυρίων εργαζομένων και νεολαίας. Σας καλούμε να συνεχίσουμε να φωνάζουμε πιο δυνατά το ίδιο σύνθημα, γιατί ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και χειρότεροι, πιο επικίνδυνοι για τους λαούς, υποθάλπουν αλυτρωτισμούς, εθνικισμούς, διαλύουν χώρες και λαούς για να κυριαρχούν οι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι, η δικτατορία του κεφαλαίου που ισοπεδώνει την εργατική τάξη και τους λαούς. Σας καλούμε να καταδικάσετε την κυβέρνηση που με την προβιά της αριστεράς πρωτοστατεί στην υλοποίηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Έγινε ο Μεντεσές στην περιοχή σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη. Να αντιδράσουμε μαζικά σε όλους αυτούς, νέους και παλιούς, που έρχονται να ξεπλύνουν το δολοφονικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, που παρουσιάζουν τη δύναμη αποσταθεροποίησης, τη δύναμη πολέμου ως δύναμη ειρήνης και ασφάλειας. Να δώσετε μαζική απάντηση σε όλους αυτούς που ξεπλένουν την εγκληματική τους πολιτική. Και αυτοί είναι και οι κοσμοπολίτες με το ναι και οι εθνικιστές με το αλυτρωτικό όχι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και Κινάλ με το δικό του τραβηγμένο όχι. Να απομονώσετε τους φασίστες, τους απογόνους των συνεργατών των Ναζί, των ημνητών της Χούντας, την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Το ναι της κυβέρνησης και όσων συμφωνούν με το όχι όλων των άλλων έχουν ένα κοινό σημείο που συμφωνούν απόλυτα. Είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ για την οποία πρωτοστάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ η νατοϊκή αριστερά όπως έχει χαρακτηριστεί. Πήραν τη δόξα από τη Νέα Δημοκρατία. Με τη διεύρυνση του συντηρητικού βραχίωνα του ΝΑΤΟ υλοποιείται ο σχεδιασμός των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κυριαρχήσουν οι δικοί τους μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι, παρεμποδίζοντας την επιρροή της Ρωσίας, της Κίνας. Καλούμε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, σε κοινό αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις βάσεις, καθώς και ενάντια στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική. Το όνομα μπορεί να έχει γεωγραφικό προσδιορισμό εναντί όλων, όμως διατηρούνται τα σπέρματα αλυτρωτισμού του Μακεδόνα πολίτη, της μακεδονικής γλώσσας, και αυτό δεν είναι θέμα ταπείνωσης, κυρία Υπουργέ, όπως είπατε στην τοποθέτησή σας. Ούτε η νέα μακεδονική γλώσσα υπήρχε, ούτε βέβαια μακεδονικό έθνος. Έχει τεκμηριώσει αυτή τη θέση μας και ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και άλλοι ομιλητές της ομιλητικής ομάδας του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση προβάλλει ένα επιχείρημα απέναντι στο ΚΚΕ, το ότι έχει δικαίωμα ο κάθε λαός να αυτοπροσδιορίζεται.
Με δεν είναι οι υπεριαλιστικές δυνάμεις αυτές που χρησιμοποίησαν το λεγόμενο αυτοπροσδιορισμό ως εργαλείο με τους Κωσοβάρους, τους Μαροβούνιους, τους Βόσνιους για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν χρησιμοποιούν τις μειονότητες για να αποσταθεροποιήσουν περιοχές και κράτη να αλλάξουν σύνορα. Είναι έτσι, ναι ή όχι? Τι σχέση έχει αυτό με τον αγώνα για αυτοδιάθεση των λαών από το ζυγό των υπεριαλιστικών δυνάμεων από τη διαδικτορία του κεφαλαίου? Η προσέγγιση αυτή του αυτοπροσδιορισμού είναι πολύ επικίνδυνη και για όσα σχέδια απεργάζονται κάποια κέντρα στη χώρα μας. Απεργάζονται τέτοια σχέδια, ναι ή όχι? Η απάντηση δυστυχώς είναι ναι. Στην ευρύτερη περιοχή δυναμώνουν οι επεμβάσεις, η μετακίνηση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων, η εγκατάσταση νέων στρατιωτικών βάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ακροδεξιό εταίρο της έδωσε στη ΣΥΠΑ ό,τι απέτησαν για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχεδιασμών της. Έγιναν μεσάζοντες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των στρατιωτικών στηριγμάτων, για πώληση εξοπλιστικών προγραμμάτων, για μεγαλύτερες business στην περιοχή, με μερίδιο βέβαια και στους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας, αλλά και της γείτονας χώρας. Το ΚΚΕ λέει όχι στα επικίνδυνα σχέδια των υπηρεαλιστών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους μακελάριδες των λαών, των μονοπωλιακών ομίλων. Λέει ναι σε συμφωνία μακριά από το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μακριά από το Διέρη και Βασίλειο των υπηρεαλιστών. Λέει ναι στη σύνθετη ονομασία με αυστηρό γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, με εξάλληψη όλων των αλυτρωτισμών από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Λέει όχι στην αποδοχή ανιστόρητων ενιών περί μακεδονικού έθνους ή γλώσσας. Όλα σε μια ενότητα. Η θέση μας αυτή είναι βαθιά διεθνιστική και υπηρετεί τη φιλία των λαών, την ειρήνη στην περιοχή. Κύριε Δραγασάκη, έχετε διαλέξει χρόνια τώρα αντίθετο στρατόπεδο. Στους εχθρούς της εργατικής τάξης και της πλειοψηφίας του λαού θέσατε τις υπηρεσίες σας. Γι' αυτό παριστάνετε ότι δεν κατανοείτε τη διεθνιστική θέση του ΚΚΕ. Ψηφίζουμε όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών.